κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Φίλιππος Καπούρης και θα είμαστε κοντά σας έως και τις 2.30 με πολύ 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 αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και σήμερα. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη Σταυρούλα Τηλούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Όθωνα Φλωράτο. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, τη Χαρά τη Λεμονή. Και τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησία Online, να καλησπερίσουμε και τον Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα, γιατί πραγματικά όλη η Ελλάδα πενθεί και όλη η Ελλάδα έχει αγανακτήσει με την δολοφονία του κοριτσιού, αυτού του νέου κοριτσιού, η οποία έχασε δυστυχώς τόσο άδικα τη ζωή της, 28 χρονών μόλις, και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Πριν από λίγο είχαμε την κηδεία του κοριτσιού. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το ρεπορτάζ. Σας ακούμε. Μας ακούτε? Έχω ένα θέμα σύνδεσης αυτή τη στιγμή με τη Χαρά τη Λεμονή. Να πούμε ότι πραγματικά οι σκηνές που εξελίχθηκαν στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής ήταν πραγματικά ένας μεγάλος θρήνος. Φίλοι και συγγενείς έφτασαν εκεί για να πούνε το τελευταίο αντίο στην αδικογαμένη 28χρονη, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Να πούμε ότι κηδεύτηκε στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Φυσικά ένα μεγάλο γιατί ήταν αυτό που βασάνιζε τους συγγενείς και τους φίλους. Να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ στενάχωρα τα όσα βλέπουμε. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το βίντεο. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο αυτή τη στιγμή, να δούμε το βίντεο το τι ακριβώς έχει συμβεί σήμερα εκεί. Πραγματικά ο θρήνος για αυτό το νέο κορίτσι, για την οικογένειά του και για όλους εμάς που παρακολουθήσαμε το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Σοκάρει τους πάντες. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το υλικό το οποίο έχουμε, γιατί στην κυριολεξία είναι συγκλονιστικά τα όσα βλέπουμε και τα όσα έχουν γίνει. Να πούμε ότι η 28χρονη Κυριακή είναι σε λευκό φέρετρο, ντυμένη νύφη. Πραγματικά οι σκηνές που ακολούθησαν θυμίζουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και για τους φίλους της και για τους συγγενείς της. Όπως είπαμε, πραγματικά μία νέα κοπέλα, η οποία ήταν γεμάτη όνειρα για ζωή και ξαφνικά να καταλήγει τόσο άδοξα με αυτόν τον άδοξο τρόπο. Εδώ βλέπουμε και τους συγγενείς. Είναι συγκλονιστικές εικόνες, πραγματικά σπαράζει η καρδιά μας να βλέπουμε μία νέα κοπέλα να έχει φύγει τόσο άδικα από τη ζωή. Τόσο άδικα. Πήγε στην αστυνομία να ζητήσει προστασία και το κορίτσι δολοφονήθηκε. Πήγε για να ζητήσει τη βοήθεια. Αυτό και το δυστυχώς κορίτσι αυτό δολοφονήθηκε. Θα το λέμε συνεχώς. Θα το φωνάζουμε συνεχώς. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν ευθύνες. Και βλέπουμε εδώ πέρα το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα όλα τα χρόνια. Γιατί εδώ είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν. Το ένα μετά το άλλο συγκλονίζουν.
Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε και το εξής. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, υποτίθεται λένε ξύλωμα για τους αστυνομικούς από το τμήμα Αγίων Αργύρων. Δεν είναι ξύλωμα. Απλώς τους μεταθέσανε αλλού. Το ξύλωμα είναι, τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Δεν ξυλώθηκε στην ουσία κανένας. Μεταφέρθηκαν αλλού. Αυτό δυστυχώς είναι το κατάντημα της Ελλάδας που δημιουργήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Εκεί την καταντήσανε τη χώρα. Πέρα από τη χρεοκοπία, πέρα από τα οικονομικά χάλια. Λοιπόν, να μην δουλεύει τίποτα. Και βλέπουμε τι γίνεται. Και το άλλο εξοργιστικό είναι η καπηλεία που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι με ψηφοθυρία επιπτωμάτων επί της ουσίας. Φέρανε πρόταση νόμου, λέει, να περάσει όρος γυναικοκτονία στο ποινικό δίκαιο. Δηλαδή θα πάμε πίσω στην εποχή, αυτό είναι η πρόοδος, θα πάμε πίσω στην εποχή που λέγανε έχω δύο παιδιά και δύο κορίτσια. Τι θα πει, ανθρωποκτονία δεν είναι, δεν καλύπτεται. Τι θα έχουμε δηλαδή, ανθρωποκτονία από τη μια και γυναικοκτονία από την άλλη. Επειδή έτσι χρησιμοποιείται στα μέσα και είναι της μόδας ο όρος. Εδώ βλέπουμε, κύριε Φλωράτε, βλέπουμε το πώς κοροϊδεύουν και πάλι. Και εδώ πέρα είναι επικοινωνιακό τρίκ από ό,τι φαίνεται. Ελεηνή ψηφοθυρία είναι. Πού ξυλώθηκαν. Τους μετέφεραν σε άλλη υπηρεσία. Ναι, και ο άλλος από πού και σπου... το συγκεκριμένο τμήμα. Από πού και σπου τον είχαν στη Σκοπιά με όπλο από τη στιγμή που ήταν θέμα γραφειοκρατικό, από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον στα δελτία ειδήσεων, να αποταχθεί από την αστυνομία. Για πείτε μου εσείς. Έλαντε. Για πείτε μου. Ο Φυλακόβιος είχε επιφυλακή. Υπήρχε περίπτωση αυτός να χρησιμοποιήσει όπλο. Είχε που είχε όσα είχε. Θα πήγαινε και κατηγορούμενος για φόνο. Τι τον βάλανε εκεί πέρα να κάνει. Και εν πάση Μάλιστα. περιπτώσει πρέπει να αλλάξει και νομοθεσία για τα όπλα. Πάμε λοιπόν γρήγορα να συνδεθούμε με το κοντρόλ, να μας βοηθήσει εδώ ο συνάδελφος. Πάμε λοιπόν γρήγορα για να βλέπουμε εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι πολίτες όλοι έχουν την πλήρη αγανάκτηση. Έχουν την πλήρη αγανάκτηση οι πολίτες με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και λένε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν αντέχουν άλλο οι πολίτες, κύριε στο κοντρόλ. Συνδέστε με να ακούω. Και οι πολίτες, κύριε Κώστα, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν αντιλαμβάνονται οι πολίτες το τι γίνεται. Να μας βοηθήσουν οι καλοί συνάδελφοι λίγο, επικοινωνώ λίγο για να έχουμε σύνδεση. Ας μας βοηθήσουν στο κοντρό λίγο. Συνδέστε με παρακαλώ. Πάμε λοιπόν να ακούμε. Εδώ λοιπόν, αυτά τα οποία τίθονται είναι όλα αυτά πολύ σοβαρά. Ο κόσμος... Αν διαβάσετε το τι γράφει στο διαδίκτυο, εάν βγείτε έξω σήμερα στη λαϊκή αγορά, έχετε πάει ή σε ένα καφενείο από χθες, ο κόσμος όλος σου λέει τι γίνεται εδώ. Έτσι προστατεύονται οι πολίτες. Και έχουμε τον άλλον να λέει, όταν ζήτησε το κορίτσι βοήθεια, λέει δεν μπορούμε, λέει. Τι είμαστε, λέει, υπηρεσία ταξί. Πάμε το δούμε και αυτό, κυρίες και κύριοι. Λέει, κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αυτή ήταν η απάντηση που δέχτηκε το κορίτσι όταν ζήτησε αστυνομική προστασία, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ταξί, λέει η αστυνομία. Ξέρετε σε τι μετέτρεψαν εκείνο το βράδυ αστυνομία. Με το χάρο. Όχι με ταξί, με το χάρο. Ναι, ήταν πραγματικά ανήκουστο αυτό που συνέβη. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις λοιπόν, που ήρθαν στο φως, η κοπέλα ζήτησε το περιπολικό για να την πάει σπίτι της, καθώς τους είπε ότι με απειλεί ότι θα με σκοτώσει ή να παίξω, δεν μπορώ να ξεφύγω. Να βλέπω παρακαλώ πολύ λίγο και εικόνες από την κηδεία του κόριτσιου παράλληλα και σε ακόμα μέσα ρούλα. Και η απάντηση λοιπόν του αστυνομικού που ήταν εκεί ήταν ότι κυρία μου το περιπολικό δεν είναι ταξί για να σας μεταφέρει σπίτι σας. Παρόλο που ξέρανε ότι ο άνθρωπος που την απειλούσε ήταν απ' έξω και έλεγε ότι θα τη σκοτώσει. Και δευτερόλεπτα αργότερα φυσικά, με το που βγήκε η κοπέλα έξω προκειμένου να πάρει τηλέφωνο, να ειδοποιήσει το 100, να έρθει περιπολικό, το αποτέλεσμα ήταν να της επιτεθεί ο πρώην σύντροφός της και να τη σκοτώσει. Μάλιστα.
Και να πούμε ότι σύμφωνα και με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και είναι και γενικότερα γνωστό, ότι σε περίπτωση που πολίτης αντιμετωπίζει θέμα ασφάλειας ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι υποχρέωση να το συνοδεύσει περιπολικό. Μάλιστα. Είναι, ξαναλέω, απογοητευτική κατάσταση εν έτη 2024 να έχουμε αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε? Γι' αυτό ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Γι' αυτό ο κόσμος φωνάζει όλες αυτές τις ημέρες. Έλεος! Έλεος! Να πούμε και εδώ υπήρχε και άλλη καταγγελία, ότι πήγε μια κοπέλα να καταγγείλει και εκείνη και την έδιωξα. Υπήρχε και άλλη μια κοπελίτσα, η οποία είχε πάει και εκείνη στο αστυνομικό τμήμα το συγκεκριμένο και την έδιωξαν. Την είχαν διώξει. Καταλαβαίνετε, στο ίδιο το αστυνομικό τμήμα. Καλά, και εγώ είχα πάει σε αστυνομικό τμήμα και μου είπανε πηγαίνοντας στον εισαγγελέα να μας δώσει εντολή να ενεργήσουμε. Άστα να πάνε είναι η κατάσταση. Να πούμε ότι το ηχητικό με τη συνομιλία της 28χρονης με τον αστυνομικό που ήταν εκείνη την ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο στην άμεση δράση έχει καταγραφεί, υπάρχει ατόφιο, ήδη το έχουν στείλει τόσο στον εισαγγελέα όσο και στον υπεύθυνο που διενεργεί την εσωτερική έρευνα στην ελληνική αστυνομία και πρόκειται να μπει μέσα στη δικογραφία. Έχουν ληφθεί επίσης όλες τις καταθέσεις και έρευνα ολοκληρώνεται η εσωτερική έρευνα της αστυνομίας. Έχουν ληφθεί όλες οι καταθέσεις τόσο από το αστυνομικό τμήμα Υγείων Αναργύρων όσο και από την άμεση δράση και μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι αύριο τα στοιχεία θα έχουν σταλεί στον εισαγγελέα για να κληθούν σε απολογία. Υπάρχει μία καταγγελία χαρά λεμονή όπου μία κοπέλα πριν 2 χρόνια πήγε με μόλοπες και άγριο ξυλοδαρμό πήγε στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα η οποία ήταν άγρια χτυπημένη, σας ξαναλέω, με μόλοπες, φτάνει, πάει στο φυλάκιο και της είπαν ότι δεν μπορεί να ανέβει γιατί υπήρχε πάνω μία άλλη διαδικασία αυτοφόρου. Με ρώτησε, λέει, αν με χτύπησε και ήμουν μαυρισμένη και μου είπε καλύτερα να φύγω. Γύρισα σπίτι, λέει, γυναίκα και προσπάθησα ξανά την επόμενη μέρα. Είχε βάρδια, λέει, κάποιος άλλος αστυνομικός και έγινε το ίδιο σκηνικό. Μου είπαν πως θα περιμένω πολλές ώρες γιατί υπάρχει πάνω αυτόφορο και πάλι δεν μπήκα ποτέ μέσα. Καταλαβαίνετε εδώ. Πάει λοιπόν γυναίκα να ζητήσει βοήθεια και την έδιωξαν επίσης στο ίδιο αστυνομικό τμήμα. Με 2 διαφορετικούς κάτω. Οι οποίοι είχαν εντολές μάλλον. Και εδώ βγήκε και μια κυρία δικηγόρος, η κυρία Αριάνδη Νούκα, η οποία είπε ότι είχε φυγαδεύσει στο παρελθόν μια πελάτησά της. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι προστασίας. Πάει να ζητήσει βοήθεια άλλο θύμα και το διώξανε. Εκείνη γλίτωσε. Αν την είχαν δολοφονήσει και εκείνη θα γινότανε. Έτσι λειτουργεί. Στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα θα έπρεπε να υπηρετούν 50 άτομα. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν η μισή, μόνο 25. Υπάρχει σοβαρό θέμα υποστελέχωσης, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Επίσης, οι άνθρωποι στα αστυνομικά τμήματα δυστυχώς αμελούν το πρωτόκολλο. Δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο που είναι αυστηρό. Σε περίπτωση που πολίτης αντιμετωπίζει θέμα ασφάλειας ή πρόβλημα υγείας, υποχρεούται να συνοδεύεται με περιπολικό. Και αν δεν έχει το ίδιο το τμήμα τη δυνατότητα περιπολικού που το συγκεκριμένο τμήμα το είχε εκείνο το βράδυ, διότι υπήρχε περιπολικό στην περιοχή, έκανε περιπολία και θα μπορούσε να έχει κληθεί. Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρχει, το τμήμα πρέπει να βρει τρόπο ασφαλούς μεταφοράς του πολίτη. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Είναι αυστηρό, πρέπει να εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται. Αλλά και μάλιστα. Δεν μπορούν και οι αστυνομικοί οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν, γιατί μην τα ρίχνουμε και σε όλες αυτούς, να ανταπεξέλθουν, διότι είναι υποστελεχωμένα τα τμήματα.
Μα, να πούμε κάτι, ότι βγήκε... Να δώσουμε και μία είδηση λίγο. Να πούμε ότι βγήκε ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, ο Μανώλης Φακιανάκης, ο οποίος ήταν αρχηγός της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, βγήκε σε εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και ακούσε τι είπε. Είπε, λέει, ότι άφησε στην ουσία ξεκάθαρα να πει ότι την ευθύνη την είχε το κορίτσι και γι' αυτό, λέει, προκάλεσε και δολοφονήθηκε ο... Παρακαλώ, αλλάξτε το θέμα. Άλλο λέω, παρακαλώ, αλλάξτε το θέμα. Μην μπερδεύεστε λίγο στο κοντρόλ. Να ακούτε λίγο προσεκτικά, παρακαλώ. Μιλάμε για τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη. Ο Μανώλης Σφακιανάκης, λοιπόν, ο πρώην αρχηγός της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Χαρδαλιά, βγήκε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη πριν από λίγες ώρες και τι έκανε. Τι έκανε, έκανε μια δήλωση εσχρή για το κορίτσι το οποίο το σκότωσαν, το δολοφόνησαν. Είπε ότι την ευθύνη την είχε ήδη, γιατί προκαλούσε, λέει, με τις φωτογραφίες που ανέβαινε στο social media. Και πριν από λίγο είχαμε τη διαγραφή του κυρίου Μανώλη Σφακιανάκη μετά τα όσα είπε και τη δολοφονία της 28χρονης από τον κύριο Χαρδαλιά στην περιφέρεια Αττικής, που είχε κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Και όλα αυτά συνέβησαν στην εκπομπή, και το λέμε τώρα, είναι έκτακτη είδηση, συνέβησαν στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, όπου υπήρξε πραγματικά δηλώσεις οι οποίες εξόργησαν όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και τον Ανδρέα Καραγιάννη. Ανδρέα Καραγιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα τα δικαστήρια. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη δίκη του πατέρα Αντωνίου. Ξεκίνησε η δίκη, πήρε αναβολή, τι ακριβώς έχει γίνει? Λοιπόν, σήμερα 4 Απριλίου ήταν η δεύτερη μέρα της δίκης του πατέρα Αντωνίου για τον άλλον 7 συγκατηγορουμένων του για το θέμα της κυβότης του κόσμου. Να πούμε ότι δεν παρέστη ο ίδιος. Στο δικαστήριο που άλλαξε αίθουσα σήμερα βρέθηκαν οι δύο δικηγόροι του, ο κύριος Κονταξής και ο κύριος Τριανταφύλου, οι οποίοι ουσιαστικά το έργο σήμερα του δικαστηρίου ήταν το να βρουν τις κατάλληλες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της δίκης αλλά και την ανάγνωση των ονομάτων. Παρευρέθησαν ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Κυβερνού του Κόσμου επί Πατρός Αντωνίου, ο Πασκάλης Σκορδάς, όπως επίσης και ο πατέρας Ευάγγελος Παπανικολάου, ο ιερέας ο οποίος φιλοξενεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο σπίτι του τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα και τα παιδιά τους. Είναι ο πατήρ Ευάγγελος, ο οποίος είναι ιερέας εξ Καμερούν. Έχουμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας αυτή τη στιγμή βίντεο που μας μιλάει και αποκαλύπτει πράγματα και θαύματα, κύριε Φίλιππε Καμπούρη. Για πρώτη φορά έξω από τα δικαστήρια ο πατήρ Ευάγγελος μας λέει ακριβώς τι έχει γίνει με την Κυβωτό, τι συμβαίνει με τις σχέσεις του αρχιεπισκόπου μας με τον πατέρα Αντώνιο, που έμενε ότι σκοπεύει άκουσον να προσλάβει την πρεσβυτέρα του πατέρα Αντωνίου ως καθαρίστρια για να έχει τα προς το ΖΙΝ, ότι υπάρχουν 20 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική έτοιμα να δοθούν στον πατέρα Αντώνιο τη στιγμή που αναλάβει ξανά τη διοίκηση της Κυβωτού του Κόσμου, αποκαλύπτει συγκλονιστικά πράγματα σήμερα ο πατέρας Ευάγγελος. Όταν διορθωθεί, δεν ξέρω ένα πρόβλημα που έχουμε, θα παίξει το βίντεο. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία λέει για πρώτη φορά. Άρα να πούμε ότι η δίκη ουσιαστικά θα γίνει το Μάιο. Η πιθανότερη ημερομηνία είναι 17 Μαΐου να γίνει εξ ολοκλήρου η δίκη. Γι' αυτό το λόγο δεν παρευρέθη ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος, αλλά εκπροσωπήθηκε από τους δύο συνηγόρους του και από τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είπε. Βεβαίως να πούμε για το ρεπορτάζ ότι εξερχόμενος των δικαστηρίων είχε ένα μικρό επεισόδιο με τηλεοπτικούς σταθμούς ο πατήρ Ευάγγελος. Πάντα βέβαια τους αντιμετώπιζε με ευγένεια. Εκείνοι όμως τον περικύκλωσαν και δημιουργήθηκε, αν θέλετε, μια μικρή ανησυχία στους δρόμους. Πάντα όμως μιλάμε ομολογιακό φρόνημα και αυτά που είπε είναι αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά. Έβαλε βεβαίως, έριξε τα βέλη του κατά της νέας διοικήσεως και κατά πολλών. Αξίζει να μπορέσουμε και βρούμε τον τρόπο να δούμε το βίντεο. Σε λίγη ώρα θα δούμε και το βίντεο. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα το οποίο παίζει σχεδόν στο σύνολο του ηλεκτρονικού τύπου στη χώρα σήμερα και αναφέρομαι στην πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού
στον μεγάλο τραγουδιστή Νότι Σφακιανάκη, σε αυτό το σπουδαίο, τεράστιο ερμηνευτή, μα πάνω απ' όλα σπουδαίο Έλληνα, για να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό σε αυτές εδώ τις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε κάνει αυτή την πρόταση στο Νότι Σφακιανάκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνήσιος Έλληνας, αγαπάει την πατρίδα, μάχεται όλα αυτά τα χρόνια για την πατρίδα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά θα είναι τιμή μας να πει το τελικό αυτό μεγάλο ναι, για να είναι κοντά στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και να παλέψουμε όλοι μαζί για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε. Με ρωτάνε αρκετοί για αυτή την πρόταση που έχει γίνει. Έχει γίνει αυτή η πρόταση μέσω του πολύ στενού του φίλου και συνεργάτη, ο οποίος μας, έχουμε κι εμείς μια φιλία αρκετών ετών, ο οποίος είναι ο ενδιάμεσος άνθρωπος, ο οποίος έχει παίξει έτσι καθοριστικό ρόλο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επαφή με τον αγαπημένο, σπουδαίο Έλληνα, σπουδαίο καλλιτέχνη Νότι Σφακιανάκη. Πραγματικά είναι πάρα πολλοί φίλοι που μας πήραν στο τηλέφωνο, όλοι εύχονται μακάρι ο Νότης που έχει μια γνήσια άποψη, είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, δεν φοβάται κανένα και τίποτα, τα λέει όπως είναι, λόγια σταράτα, λόγια αληθινά, μακάρι να είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πραγματικά θα είναι μεγάλη τιμή μας να τον έχουμε στην οικογένεια του λαού, στην οικογένεια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και να είναι μαζί μας σε αυτές εδώ τις ευρωεκλογές και όχι μόνο. Άνθρωποι σαν τον Νότι Σφακιανάκη είναι χρήσιμοι στον τόπο και στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός του έχει προσφέρει πάρα πολύ στο ελληνικό πεντάγραμμο, ένας άνθρωπος με απόψεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ, μα ποτέ, την αγάπη του για την Ελλάδα. Και αυτά πρέπει να ακούγονται. Γιατί κανένας δεν είχε βγει να πει αυτά που είχε πει ο Νότης Σφακιανάκης. Και κάποιοι προσπάθησαν έτσι να το επιτεθούν, γιατί μίλαγε για την πατρίδα, μίλαγε για τη σημαία. Ο Νότης Σφακιανάκης λοιπόν είναι ο μοναδικός Έλληνας τραγουδιστής ο οποίος έχει δώσει μάχες στην κυριολεξία για την πατρίδα μας. Και με τραγούδια τα οποία μας έκαναν να κλαίμε, που μίλαγαν για τον Έλληνα και για την πατρίδα. Πάμε να δούμε έτσι κάποια στιγμιότυπα από τις τελευταίες του συνεντεύξεις που μιλάει για όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους σήμερα. Φοβάμαι ότι μου παίρνουν την πατρίδα με αυτόν τον τρόπο. Μου κλέβουν την κλεμμένη μου πατρίδα, μου την κλέβουν πια οριστικά και αμετάκλητα. Αυτό φοβάμαι, γιατί για εμένα λίγο πάνω από την οικογένειά μου είναι η πατρίδα μου. Λίγο παραπάνω. Γιατί μπορεί να μην έχεις οικογένεια, αν δεν έχεις όμως πατρίδα, είσαι τίποτα. Μπορεί να μην κάνεις οικογένεια. Πατρίδα επιβάλλεται να έχεις. Μάλιστα. Άρα. Εθνικιστής. Δηλαδή επιτρέπεται όλοι οι υπόλοιποι να αγαπάνε την πατρίδα τους και εμείς να μην την αγαπάμε. Το κατάλαβα, ρε Μπαγκάσιδες. Κατάλαβες γιατί είναι στημένο το κόλπο. Είναι σχέδιο. Μας κάνουν να αισθανόμαστε. Να μην είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας, να μην υψώνουμε τη σημαία μας, να μπορεί τη σημαία μας να την υψώνει οποιοσδήποτε γουστάρει γιατί είναι καλός μαθητής, θα είχαμε στο σχολείο, αλλά δεν νιώθει τίποτα την ώρα που την κρατάει. Αυτό με τη σημαία συμφωνώ μαζί σου 100%, γιατί πηγαίνεις στην Αμερική και βλέπεις σε όλα τα κτίρια, σε όλους τους δρόμους, στο οποιοδήποτε κτίριο είναι κραμασμένη η αμερικανική σημαία. Εμείς είμαστε εθνικιστές, ενώ αυτοί τι είναι? Ναι. Πατριώτες. Είπαμε ότι αυτή η ιστορία του εθνικισμού πρέπει και λίγο να σταματήσει, γιατί εδώ πλέον φοβάσαι να μιλήσεις και για τους ήρωες της Επανάστασης. Φοβάσαι να μιλήσεις και για τη σημαία σου. Φοβάσαι μην τυχόν και πεις κάτι παραπάνω για την πατρίδα και θεωρηθείς εθνικιστής. Ασυζητητή. Εγώ άλλο θέλω να πω. Το θέμα. Στην πατρίδα, στο σπίτι μου, συγγνώμη, η σημαία είναι 365 μέρες τον χρόνο αναρτημένη και δεν πρόκειται ποτέ κανένας να την κατεβάσει. Δηλαδή, θάνατος. Επειδή εγώ το έχω δει, εσείς δεν το έχετε δει. Εγώ μεγαλώνω στην ΚΟ.
Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ήταν το μαύρο καλοκαίρι που πέρασα. Επί 6 μήνες λοιπόν που συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν, οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν από την Συρία, που αν τους έχετε προσέξει όλοι είναι σχεδόν νέοι στην ηλικία, είναι δηλαδή η εποχή, η περίοδος που μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά κτλ. Πάμε στην αλλίωση, την πληθυσμιακή. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Το ότι τους φέρνουν και τους απαγορεύουν να φύγουν και μένουν εδώ και το κάνουν αποθήκη το μαγαζί μας, δεν είναι τυχαίο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από την πατρίδα τους, είναι πολύ καλοντημένοι. Κακό δεν είναι αυτό. Θα ολοκληρώσω. Είναι καλοντημένα παιδιά και επίσης όλοι γνωρίζουν την Αγγλική. Και έχουν γεμάτα πορτοφόλια, κυριολεκτό. Και όταν είπα για 500, είναι η μεταφορά της εικόνας που έχουν οι μαγαζάτορες στην ΚΟ. Δηλαδή, ψιλοπλούτησαν κατά κάποιο τρόπο από τους Συρίους. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τα παιδιά οικογενειών ευπόρων, που κάποια στιγμή εγώ να σώσω το παιδί μου θέλω τώρα, αν έγινε πόλεμος με άλλους ή εμφύλιος, να φύγει το παιδί μου να σωθεί. Δεν είναι κακό αυτό. Απ' την άλλη όμως, όταν πηγαίνει σε ένα σπίτι ξένο, δεν πρέπει να χτυπήσεις την πόρτα και να περιμένεις τον ιδιοκτήτη να σου πει πέρασε. Έρχονται λοιπόν δαηλίδικα, διότι γίνεται δουλεμπόριο, τους παίρνουν πάρα πολλά λεφτά των ανθρώπων και θα ήταν προτιμότερο όλοι αυτοί οι ανθρωπιστές, οι οποίοι είναι απόλυτα υποκριτές, να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο και να μην ξεριζώνονται οι άνθρωποι από τις πατρίδες τους. Ο Χριστιανισμός είναι μια θρησκεία που διδάσκει την αγάπη. Ο Χριστιανισμός είναι μια θρησκεία όπως και όλες οι θρησκείες που διδάσκουν την αγάπη, εκτός από ορισμένες όπως είναι ο... Μάλιστα. Έχουμε παρέμβαση του Γιώργου Καρατζαφέρη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φίλιππε. Με πάρα πολύ χαρά, ευχαρίστηση, ικανοποίηση άκουσα την επαναπροσέγγιση του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού με τον Νότο Σφαγιανάκη. Επί σειρά ετών ήμασταν συνομιλητές, υπήρξε εξαιρετικά υποστηρικτικός και φιλικός με το κόμμα. Τώρα αν κάνει το μεγάλο βήμα και είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, πρώτον θα κερδίσει η Ελλάδα, δεύτερον θα κερδίσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός, τρίτον θα κερδίσει εσύ που ηγείσαι σήμερα του κόμματος. Για πολλά χρόνια μιλάγαμε, συζητάγαμε, έκανε υποδείξεις σε κάποια πράγματα, μου έστειλε μηνύματα διαρκώς. Και πρέπει να σου πω ότι ο Γιάννης έπαψε να πηγαίνει, γιατί ο Σάκης πήγαινε από πάνω από την πίστα, του έλεγε για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο, για εκείνο, για τον πατέρα, στο κόμμα κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ίσως έχει έρθει η ορίμανση τώρα να κάνει το μεγάλο βήμα. Εάν αυτό το κάνεις, το κατορθώσεις εσύ δηλαδή, νομίζω ανοίγονται κάποιοι ορίζοντες αρκετά ευίωνη για την προσπάθεια που κάνει το κόμμα τώρα για τις ευρωεκλογές. Είναι φύλλα διακείμενος από την ημέρα που ιδρύθηκε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός, δηλαδή πριν από 24 χρόνια. Αυτά λοιπόν σαν σκέψη, με αυτά που βλέπω και ακούω, και άλλη μια φορά εύχομαι για την επίτευξη της επιτυχίας αυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Καρατζαφέρη για την παρέμβασή του. Πάμε τώρα, Σταυρολούρου, σε σένα. Πάμε στο αγαπημένο μας Κολαγόνο. Πάμε στο αγαπημένο μας Κολαγόνο. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας Golden Plus Κολαγόνο. Δύο μπουκάλια Golden Plus για να έχουμε καλή ενέργεια, να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα και φυσικά να έχουμε ένα λαμπερό πρόσωπο. Όλα αυτά λοιπόν μας τα προσφέρει το Golden Plus, το ενισχυμένο μας κολαγόνο, για να μπορούμε κάθε μέρα να ζούμε τις ευχάριστες στιγμές της ζωής χωρίς προβλήματα. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Πίνοντας στο Golden Plus κολαγόνο, έχουμε μία κατάσταση της υγείας μας χωρίς προβλήματα και έτσι μπορούμε να ζούμε τη ζωή στο έπακρο. Και μην ξεχνάμε ότι μαζί με τα δύο μπουκάλια Golden Plus, δώρο θα πάρουμε και τη βιταμίνη B12, τη βιταμίνη που συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στην εύρυθμη λειτουργία του νευρικού και του νοσοποιητικού μας συστήματος. Μιλάμε για ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο είναι απαραίτητο για τον οργανισμό μας και θα το πάρετε εντελώς δωρεάν. Οπότε έχουμε τα δύο μπουκάλια Golden Plus, τον ισχυμένο μας κολαγόνο μόνο με 39,90 και δώρο τη βιταμίνη B12. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 211-1600. Η νέα μεγάλη προσφορά από την TV Forum. Δώρο με το Golden Plus, η ισχυρότερη βιταμίνη. B12 σε σταγόνες.
Η βιταμίνη B12 είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που εμπλέκεται στο μεταβολισμό κάθε κυττάρου του ανθρώπινου σώματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντική στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος μέσω του ρόλου της στη σύνθεση της μυελίνης και στην ορίμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον μυελό των οστών. Η βιταμίνη B12, μία από τις 8 υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος B, είναι η μεγαλύτερη και πιο δομικά περίπλοκη βιταμίνη. Υπάρχει σαν σύμπλεγμα στις ζωικές πρωτεΐνες και η βασική της πηγή είναι οι μικροοργανισμοί του εντερικού συστήματος των χορτοφάγων ζώων. Τα συμπληρώματα βιταμίνης B12 διατίθενται σε σταγόνες για πιο αποτελεσματική απορρόφηση και έχουν ανάλογη δράση με ενδομυϊκή ένεση. Η κορυφαία επιλογή είναι η ενίσχυση με σταγόνες σε λίγο νερό ή χυμό. Θα δείτε καταπληκτικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκινήστε σήμερα, ιδίως αν είστε χορτοφάγος ή η διατροφή σας είναι περιορισμένη σε ζωικά προϊόντα. Μέχρι 80% μπορεί να εμφανιστεί ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ανάμεσα στους χορτοφάγους. Μην αμελήσετε να ενισχύσετε τον οργανισμό σας με σταγόνες B12. Ο κίνδυνος για το νευρικό ή το ανοσοποιητικό είναι προφανής. Οι σταγόνες B12 προσφέρονται δωρεάν με το Golden Plus ή μεμονωμένα στα 19 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Η έλλειψη της βιταμίνης B12 δοκιμάζει τις αντοχές σας. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη αλλά στέβια, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Μπορείς να ενισχύσεις και εσύ τον οργανισμό σου με το πληρέστερο συμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Προσοχή, δεν είναι φάρμακο. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή έναν 24χρονο να ζητάει από ένα 15χρονο κοριτσάκι να του στείλει γυμνές φωτογραφίες της. Έχουμε εξελίξει από την υπόθεση, σε ακούμε Σταυρολούρο. Εγώ το έχω το θέμα. Ποινή φυλάκισης λοιπόν, 5 μηνών με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 24χρονο που κατηγορείται ότι ζήτησε και πήρε φωτογραφία σεξουαλικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου από ένα 15χρονο παιδί, από ένα 15χρονο κορίτσι. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το νεαρό για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, όλα έγιναν τον Απρίλιο του 20, όταν η 19χρονη σήμερα κοπέλα έστειλε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μία προσωπική της φωτογραφία στον 24χρονο κατηγορούμενο, με τον οποίο είχαν γνωριστεί σε κατασκήνωση
και συνέχισαν να επικοινωνούν διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, όπως κατήγγειλε η ανήλικη τότε, ο 24χρονος την παρότρινε να στείλει μια προσωπική της φωτογραφία υπό τη μορφή προσωρινής προβολής στο Instagram, κάτι το οποίο εκείνη έκανε. Λίγες μέρες όμως αργότερα η φωτογραφία αυτή φαίνεται ότι κατέληξε σε κάποιον κοινό γνωστό τους. Η νεαρή αποκάλυψε όσα έγιναν στη μητέρα της και αποφάσισε να προχωρήσουν σε καταγγελία στην υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την ανηλικότητα της καταγγέλουσας και είπε ότι δεν απέτησε την αποστολή της φωτογραφίας, ούτε τη διακίνησε. Πάντως στην αγόρευσή της εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του, έθιξε το σοβαρό πρόβλημα που τίνει να γίνει μάστιγα στη σημερινή εποχή, αφού όλο και περισσότερο αυτό το θέμα απασχολεί τα δικαστήρια και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά «Ανησυχώ για το πού πάμε σαν κοινωνία και δεν πάμε καλά, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε φτάσει να εκπαιδεύουμε νέους στην αυτοικανοποίηση». Πάμε τώρα γιατί έχουμε έναν 52χρονο ο οποίος αναζητούσε τη σύντροφό του για να τη σφάξει με μαχαίρι. Σε ακόμη σταυλό ρόλο. Πραγματικά πρόκειται για μια τρομακτική υπόθεση. Δεν είναι μόνο ότι την έψαχνε και ακόμα αναζητείται ο συγκεκριμένος με το μαχαίρι προκειμένου να τη σκοτώσει, είναι ότι την είχε κλειδωμένη και στο σπίτι και η κοπέλα κατάφερε να αποδράσει. Όλα λοιπόν συνέβησαν όταν η κοπέλα ειδοποίησε την ηλικιωμένη γιαγιά της, της είπε ότι την κρατάει ο 52χρονος κλειδωμένη στο σπίτι, κατάφερε το κορίτσι να αποδράσει, βρέθηκε με τη γιαγιά και εκεί ήταν που άρχισε να δέχεται απειλές ότι όπου τη βρει θα τη σκοτώσει. Μάλιστα τον είδανε οι δύο γυναίκες με το μαχαίρι να τις κυνηγάει προκειμένου να τις σκοτώσει και την εγγονή και τη γιαγιά, κατέφυγαν στην αστυνομία και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ο άνθρωπος αναζητείται. Το ψάχνουν και ακόμα δεν τον έχουν βρει. Οι δύο γυναίκες είναι τρομοκρατημένες και ένας 52χρονος κυκλοφορεί με ένα μαχαίρι στην περιοχή και απειλεί ότι θα τις σκοτώσει όπου τις βρει. Πραγματικά είναι μια απίστευτη ιστορία. Μάλιστα. Πραγματικά, σας ακούμε κύριε Φλωράτε. Τι να πούμε τώρα, έχουμε το ένα περιστατικό, άλλο περιστατικό εδώ. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το Φούντα εκεί με το Στέλλα κρατάω μαχαίρι. Λοιπόν, τι να πει κανένας για τα χάλια αυτά. Κατάσταση. Για τα χάλια αυτά τι να πει κανένας κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι ότι κυκλοφορεί. Στέλλα κρατάω μαχαίρι. Λέγαμε αυτό το Στέλλα κρατάω μαχαίρι και γελούσαμε. Αλλά τώρα το βλέπουμε στα αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι κυκλοφορεί. Απειλεί, παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα, τη λέει ότι όπως θα σκοτώσει, κυκλοφορεί με το μαχαίρι, τον έχουν δει και δεν τον έχουν βρει ακόμα για να το συλλάβουν. Δηλαδή οι δύο γυναίκες τι πρέπει να κάνουν τώρα, να κάτσουν εκεί στο αστυνομικό τμήμα, να μπει, κυκλοφορήσουν. Τώρα και εκεί να κάτσουν και άμα μπει μέσα και τη σκοτώσει, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση, στο τέλος αυτό θα γίνει. Βλέπετε το πώς οι πολίτες είναι προστάτευτοι και βλέπουμε πώς έχει φτάσει η εγκληματικότητα στα ύψη. Έχουμε εδώ καθημερινά σφαγές, πυροβολισμούς, ληστείες, κακοποιήσεις, παιδόφιλους, παιδεραστές. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Ακούμε όλα μα όλα αυτά κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Εδώ είχαμε σε σχολείο μαθητές. Ένας μαθητής έβγαλε μαχαίρι και πήγε να σφάξει δύο άλλους. Τραυμάτισε. Και ένα περαστικό μαζί. Ναι, πρόκειται λοιπόν για έναν 17χρονο, ναι. Ο οποίος τι έκανε. Πήγε και τραυμάτισε ένα 14χρονο και έναν 17χρονο και ένα περαστικό που πήγε στη μέση για να βοηθήσει τα δύο ανήλικα παιδιά. Από ό,τι φαίνεται η αιτία του καυγά και του μαχαιρώματος ήταν ότι ο 17χρονος διατηρούσε δεσμό με την αδερφή του 14χρονου. Και τα δύο αγόρια έρχονταν συχνά σε καυγάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που έρχονταν σε καυγάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποια σχέση υπάρχει με το δεσμό που διατηρούσε με την αδερφή του 14χρονου. Κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε, ο 17χρονος οπλοφορούσε κανονικότατα, έβγαλε μαχαίρι, μαχαίρωσε το 14χρονο, το 17χρονο και το περαστικό που πήγε να τους βοηθήσει. Να πούμε ότι το ένα παιδί, ο 14χρονος, έχει μεταφερθεί στα Ιωάννινα. Το περιστατικό συνέβη στην Κέρκυρα προκειμένου να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Οι άλλοι δύο έχουν πάρει εξιτήριο, αλλά έχει τραυματιστεί και ο ίδιος ο Θήσης.
Το η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η κατάσταση έχει ξεφύγει όπως έχει ξεφύγει, όπως έχει ξεφύγει και η φτώχεια του Κοσμάκη. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή αντιμέτωπους με τη φτώχεια σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν 2.658.400 πολίτες είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια, κυρίες και κύριοι. Δεν τα λέει ο Καμπούρης, τα λέει η Ελστάτ. Πείτε τα, κυρία Λεμονή. Τα λέει Σταλ. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελστάτ, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό με βάση τα στοιχεία του 23 ανέρχεται στο 26,1% του πληθυσμού της χώρας. Δηλαδή αφορά, όπως είπες, 2.658.400 ανθρώπους, ποσοστό που μένει αμετάβλητο σε σχέση με το 22 που ήταν 26,3%, δηλαδή σχεδόν αμετάβλητο. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι ψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας έως 17 ετών και σε ποσοστό μάλιστα 28,1% παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2022. Όταν μιλάμε για κατόφλι φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εννοούμε ότι στο 26,1% υπολογίζονται τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα 6.030 ευρώ όταν πρόκειται για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και 12.663 ευρώ ετησίως όταν πρόκειται για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Το κατόφλι της φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού εισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που εκτιμήθηκε σε 10.050 ευρώ ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε 18.755 ευρώ. Να πούμε ότι τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, Φίλιππε, εκτιμώνται σε 826.639 σε σύνολο 4.304.193 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 1.929.761 στο σύνολο των 10.202.862 ατόμων του εκτιμόμενου πληθυσμού. Ακούτε, κύριε Φλωράτε, βλέπετε εδώ, να ακούσουμε τον κύριο Φλωράτο. Πάνω από τον έναν στους τέσσερις με αυτά τα στοιχεία σημαίνει ότι αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια, όπου στην ουσία έγινε μια τρύπα στο νερό, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το βιωτικό επίπεδο του 2008. Υπολοιπόμεθα με τα τελευταία στοιχεία κατά 20 δισεκατομμύρια περίπου. Δηλαδή η ζημιά που έγινε σε αυτόν τον τόπο είναι απίθανη. Και η συνταγή που ακολουθήθηκε ήταν ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που έπρεπε να πάνε. Και βγαίνουν όλοι αυτοί τώρα και χαριεντίζονται για το μεγάλο success story ότι μπορούν και δανείζονται γιατί τους αναβαθμίζουν, τους κάνουμε τα χατήρια και μας αναβαθμίζουν την όποια επενδυτική βαθμίδα από τη στιγμή που τα μεγέθη είναι χειρότερα από το 10. Το 10 χρωστάγαμε 318 δισεκατομμύρια, σήμερα χρωστάμε πάνω από 406. Και κατά τα άλλα πάμε καλά. Δυστυχώς, μένουμε εδώ, πάμε να δώσουμε. Επιτερούν μόνο οι αριθμοί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ενημερωθείτε για τις δωρεάν παροχές που δικαιούστε αν αντιμετωπίζετε χρόνιες κατακλύσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως, ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και πουλώσεων, στομίες και ορθοπαιδικά είδη, εντελώς δωρεάν για να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματά σας. Ενημερωθείτε τώρα για τις δωρεάν παροχές που δικαιούστε, δωρεάν, χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ, στο 215-000-5960. Μάθετε τώρα, ενημερωθείτε, είναι πολύ σημαντικό για εσάς ή για τους συγγενείς σας ή για τους ανθρώπους τους δικούς σας. Ενημερωθείτε τώρα, Σταυρούλα Λούρου, πρέπει ο κόσμος να μάθει.
Πρέπει ο κόσμος να μάθει και πρέπει να τηλεφωνήσει στο 215-000-5960 να ενημερωθούν εντελώς δωρεάν για τις δωρεάν παροχές που δικαιούνται. Εάν αντιμετωπίζετε λοιπόν χρόνιες κατακλύσεις, διαβητικό πόδι, διαβητικά έλκη, εγκάβματα πάσης φύσεως και χρειάζεστε ειδικές κρέμες εγκαυμάτων και πουλώσεων, συντομίες και ορθοπαιδικά είδη, η λύση είναι να τηλεφωνήσετε στο 215-000-5960 να ενημερωθείτε λοιπόν για τις δωρεάν παροχές που δικαιούστε. 2-15 λοιπόν, 0-0-59-60, ενημερωθείτε για δωρεάν παροχές που δικαιούστε και αντιμετωπίστε λοιπόν εντελώς δωρεάν όλα αυτά τα οποία βλέπετε. Για εσάς, το 2-15-0-0-59-60, περάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.